Κέρκυρα. Ο κύριος Σαμοήλης είναι ο πρόεδρος της Κυριακής Ομοσπονδίας. Δυστυχώς όμως σήμερα... Για χαρά και ευτυχία και ειρήνη πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Του έχουμε μείωση εξωτερικού χρέους κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσω ότι πριν από λίγες μέρες, πριν από ένα μήνα περίπου, το περιοδικό The Economist βράβευσε την ελληνική. Αντίπαλός μας δεν είναι ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο κ. Τσίπρας, ούτε κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας και γι' αυτά εργαζόμαστε. Παρασύρθηκα λίγο από το χειροκρότημα, λίγο το αυθορμητισμός. Να κάνουμε και τις απαραίτητες χαιρετισμούς. Σεβασμιότητα πατέρα κύριε Κοκκινόπουλε, κύριε βουλευτά κύριε Γιώργιακα, κύριε Στέφανε Γκίκα, κυρία Ρόδη Κράτσα, κυρία Μερόπη Δρέου, κύριοι αντιπεριφερειάρχες, λείπει η κυρία Μελίτα Ανδριώτη, με ειδοποίησε ότι είναι εκτός Κερκύρας, κύριε Ζορμπά, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, κύριε Καλούδη, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου, αντίστοιχα, κύριοι πολιτευτές, τώρα αν μου διαφέρει κάποιος, δεν ξέρω, κύριο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, κύριος Κοντός, κυρίες και κύριοι. Εμείς σαν Έλληνες θα πρέπει να νιώθουμε ιδιαίτερα τυχεροί που έχουμε στο τιμόνι της χώρας μας κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να μετατρέπει τις κρίσεις ευκαιρίες, επαναλαμβάνω, και όχι σύμφωνα με τις εξωγενείς, αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις που αντιμετωπίζουμε. Επαναλαμβάνω, αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις και όχι σαν την κρίση που προκάλεσε ο κύριος Τσίπρας το 2015, όταν έκλεισε τις τράπεζες και μπήκε η ελληνική κοινωνία 100 δισεκατομμύρια μέσα. Έχουμε λοιπόν στο τιμόνι τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι εκείνη που μπορεί να οδηγήσουν την Ελλάδα στο μέλλον με προοπτικές και αξιώσεις. Είναι εκείνοι που μπορούν και διαχειρίζονται τα πράγματα και κρατάνε τα ελληνικά νοικοκυριά όρθια. Έχουμε εθνική ασφάλεια, έχουμε σταθερότητα, έχουμε ανάπτυξη με προοπτική, έχουμε κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτές είναι οι αρχές που χαρακτηρίζουν τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για αυτές θα αγωνιστούμε για να στεριώσουν ένα βιώσιμο, ένα σταθερό μέλλον στη χώρα μας. Και εμείς ως Περιφερειακή Αρχή αυτές τις αρχές εφαρμόζουμε. Σε μια ανοιχτή κοινωνία, υπηρετώντας την ανοιχτή κοινωνία, συντονίζοντας τις διαφορετικότητες, εξομαλύνοντας τις αντιθέσεις, εκφράζοντας πραγματικά τη βούληση των συμπολιτών μας για συνεργασία, ενότητα και πηξίδα την πρόοδο. Ελπίζω ότι αυτούς τους αγώνες θα τους περάσουμε με ενότητα και αποφασιστικότητα και με αυτοπεποίθηση, διότι πλέον έχουμε ανακαλύψει και συνειδητοποιήσει τα προτερήματα και τα πλεονεκτήματα, τα ιστορικά, τα σημερινά και τα μελλοντικά της παράταξής μας για τη χώρα και το ρόλο της σε μια δημιουργική και αποτελεσματική Ευρώπη. Εύχομαι πραγματικά να έχουμε και άλλες ευκαιρίες συναντήσεων, αλλά η σημερινή μέρα είναι συμβολική, διότι το κόψιμο της πίτας είναι πάντα το ωραίο αντάμωμα για την ανταλλαγή ευχών και εγώ συμβάλλω με τις δικές μου ευχές σε αυτό που όλοι θέλουμε να ακούσουμε, την ειρήνη και την υγεία, τις βασικές προϋποθέσεις και δύναμη, να έχουμε δύναμη ο καθένας και όλοι μαζί για να υπηρετήσουμε αυτή την ανάγκη του μεγάλου εκλογικού αγώνα που έρχεται μπροστά μας. Εμείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουμε και μία πιο απομακρυσμένη και πολλές φορές και επιτρέψτε μου πιο καθαρή ματιά, γιατί δεν λειτουργούμε μέσα σε ένα στενό κομματικό πλαίσιο, αλλά προσπαθούμε να ενώσουμε υγιείς δυνάμεις, ανθρώπους που θέλουν, που μπορούν να προσφέρουν, μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο, μπορεί να βοηθήσουν την καθημερινότητα του πολίτη και του δημότη. Το βλέπουμε αυτό να είναι μεγαλύτερη ανάγκη από όλες. Η ανάγκη της ενότητας, της αλληλεγγύης, του όλοι μαζί, γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι κάνουν θαύματα. Οι Κερκυραίοι όταν είναι ενωμένοι κάνουν ακόμα πιο θαυμαστά πράγματα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να μας γίνει δίδαγμα και μάθημα η ενότητα.
η ενότητα προς όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και αυτούς που δεν είναι κοντά μας. Και αυτούς πρέπει να τους πλησιάσουμε. Και αυτούς πρέπει να τους αγκαλιάσουμε. Σε αυτούς πρέπει να μιλήσουμε, να συζητήσουμε πραγματικά μαζί τους, να τους εξηγήσουμε το κρίσιμο διακύβευμα στο οποίο βρίσκεται η χώρα. Εθνικά, στρατηγικά, αναπτυξιακά, οικονομικά, αλλά ακόμα και κοινωνικά. Να τους πούμε ότι δεν είναι εποχή για πειράματα, ότι τα πειράματα είναι επικίνδυνα. Και όταν υπάρχει μια καλή και πετυχημένη συνταγή, πρέπει όλοι να τη στηρίξουμε για να συνεχίσει. Να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έργο της. Εμείς στην αυτοδιοίκηση βάζουμε ως κέντρο τον άνθρωπο. Όπως νομίζω όλοι μας. Κοντά στον πολίτη, κοντά στον άνθρωπο. Ο Δήμος μας σε όλες αυτές τις κρίσεις, υγειονομική, ακρίβειας, ανθρωπιστική, ήταν δίπλα στον άνθρωπο. Και το μότο ήταν κανείς μόνος του σε καμία κρίση. Και αυτό, δόξα τω Θεώ, το καταφέραμε. Και στην υγειονομική κρίση, και στην κρίση την κοινωνική, και στην οικονομική κρίση. Να είμαστε δίπλα στους δημότες, να έχει γίνει μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική που έχει γίνει ποτέ στο Δήμο μας και να μην νιώσει κανείς μόνος του σε καμία κρίση. Η φετινή χρονιά έχει πολλές προκλήσεις, στις οποίες θα κληθούμε να απαντήσουμε με τη χώρα. Δεν είναι μόνο οι βουλευτικές, αλλά και οι αυτοδιοικητικές εκλογές του πρώτου και του δευτέρου βαθμού. Μάχες που πρέπει να δώσουμε κάθε μέρα. Πέφτει λοιπόν σε εμάς, σε καθένα από εμάς, το βάρος της σελίδας που πάμε να γυρίσουμε. Και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, καλώ το καθένα από εσάς να ακούσει τη φωνή της καρδιάς του, τη φωνή της συνείδησής του, τη φωνή της λογικής του, ούτως ώστε να δώσουμε ένα καλό και σκληρό αγώνα για τη νίκη της παράταξής μας. Βλέποντας τον κύριο Γιόγιακα εδώ σήμερα, δεν σκόπευα να το κάνω, το κάνω όμως. Το κόμμα λοιπόν, αντιλαμβανόμενο ότι εμείς είμαστε ταγμένοι και αφαιρωμένοι σε αυτό, μου ανέθεσε λοιπόν στην ηλικία των 19 ετών τη διεύθυνση της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας με αποστολή να ιδρύσω Νομαρχιακή Επιτροπή εκεί και κατόπιν 4 τοπικές επιτροπές στους φιλιάτες, κύριε Γιόγιακα, να μην μνημονεύω ονόματα τώρα. Στην Παραμυθιά, στο Μαργαρίτη και στην Πέρδικα. Το λέω αυτό για να σας δείξω πόσο πολύ αγαπάω αυτό το κόμμα. Και ό,τι κάνω, το κάνω από μεράκι. Καθόλου με διάθεση αντιπαροχής. Κλείνοντας, θα ήταν παράληψή μου τραγική να μην αναφερθώ στο μεγάλο ιδεολόγημα το οποίο περιβάλλει τη Νέα Δημοκρατία και είναι ο ριζοσπαστικός κοινωνικός φιλελευθερισμός, όπου εκεί όταν τέθηκαν οι βάσεις ή αναθεωρήθηκαν ή επικαιροποιήθηκαν, τι μας λέει αυτό? Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λέει ότι πρέπει το κράτος να δρά υπέρ του ασθενέστερου όταν υπάρχει ανάγκη. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Τόσο απλά. Τι πραγματικά θα γινότανε το 20 όταν μπαίνανε οι ορδές στον Εύρο αν είχαμε πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έλεγε να ανοίξουν τα σύνορα. Ακόμα και τώρα, ο κύριος Τζανακόπουλος λέει να μην γίνει ο φράχτης στον Εύρο. Αυτοί είναι αυτοί που θα σώσουν τη χώρα? Αυτοί που δεν ήξεραν ότι υπάρχουν θαλάσσια σύνορα? Ε, όχι, πισωγυρίσματα δεν θα έχουμε. Ένας είναι ο δρόμος, μονόδρομος. Όλοι εδώ μαζί ενωμένοι θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Είναι μέγα το διακύβευμα, διότι δυστυχώς πριν φύγει ο κύριος Τσίπρας φρόντισε να αλλάξει την νομοθεσία την εκλογική. Έφερε την απλή αναλογική. Έκανε αυτό που δεν θα έπρεπε, δεν ήταν έντιμο. Αυτός κυβέρνησε με ενισχυμένη αναλογική και έφερε την απλή αναλογική ώστε να μην μπορεί το πρώτο κόμμα να κυβερνήσει τη χώρα. Άρα λοιπόν θα είναι μια μακρά περίοδος 2 εκλογικών αναμετρήσεων. Η σημαντική, σας το λέω, πρέπει να είναι η πρώτη κάλπη. Πρέπει με την ψήφο μας να δώσουμε ένα μεγάλο, τεράστιο ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία, ώστε την επόμενη φορά να έχουμε την αυτοδυναμία. Γιατί η αυτοδυναμία είναι ο στόχος προκειμένου να συνεχίσουμε όλο αυτό το έργο το οποίο αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει. Πρέπει να πούμε ότι η φετινή χρονιά είναι όντως μια εκλογική χρονιά. Είναι μια χρονιά διαδοχικών αναμετρήσεων στην κάλπη, καθώς
έχουμε τις εκλογές πέρα από τις βουλευτικές, στις περιφέρειες και στους δήμους. Νομίζω ότι η πρώτη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί και πρέπει να είμαστε κοντά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί πρέπει να είμαστε σύσσωμοι και ενωμένοι στο κάλεσμα που από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ σύντομα. Πρέπει να φέρουμε το ήθος και την ατζέντα πολιτικού διαλόγου στα δικά μας μέτρα. Πρέπει να πείσουμε ότι οι εκλογές το 2023 δεν είναι όπως το 2012 ή ακόμα πιο πίσω, και ότι βιώνουμε και ότι δεν βιώνουμε μια χρονιά μεταμφιλιακής Ελλάδας. Θέλουν όλοι αυτοί να πείσουν ότι η σημερινή κυβέρνηση ευθύνεται για καταστάσεις που ξεπερνούν οποιαδήποτε εθνική κλίμακα. Για καταστάσεις που παρόλα αυτά κάναμε και κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, χωρίς να τεινάξουμε στον αέρα μια υπερδεκαετή προσπάθεια γεμάτη θυσίες που προηγήθηκε. Θέλουν να δραπετεύσουν από τα δεσμά της πολιτικής τους μετριότητας, καταφεύγοντας σε προσωπικές επιθέσεις, σε λασπολογία, σε κυτρινισμό, σε διαστρέβλωση και απόκρυψη γεγονότων, σε υπερβολές όπως η κατάρρευση κράτους δικαίου, δημοκρατική εκτροπή και άλλα τέτοια. Ποιοι άραγε μιλούν για δημοκρατική εκτροπή? Εκείνοι που σπέβδουν να υποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη, έχοντας ήδη αποφασίσει για τους ενόχους. Εκείνοι που ακυρώνουν τη λαϊκή εντολή και την αρχή της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας, απέχοντας από την ψήφιση του νομοθετικού έργου της Βουλής. Μιλούν για δημοκρατική εκτροπή εκείνοι των οποίων τα στελέχη διώκονται ποινικά για σκευωρία σε βάρος πολιτικών προσώπων και για παράνομους χειρισμούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.